Θυμάσαι μια μέρα. Θα πει για τον Βουρλιώτη τώρα, λέγε για τον Βουρλιώτη να μάθουμε. Από Δευτέρα. Τη γνώμη σου. Παιδιά, ο Βουρλιώτη. Να το. Να το. Ναι. Παναγία μου. Παιδιά, μια στιγμή. Μην τα μπερδεύουμε. Εσεί αφήνατε τη Λάουρα να μιλάει και χασκογελάτε. Τι θα κάνουμε να μην μιλήσει, αν θέλει να μιλήσει. Να κλάψουμε, να μιλήσει. Να πάρει θέση, είναι φίλο τη. Παιδιά, να σα πω κάτι τώρα. Αλλού. Και φίλο μου. Μην τρελαθούμε. Είναι άλλο το πράγμα η μουσική και άλλο. Δηλαδή, δεν θα πάνε να βγάζει ο Σφακιανάκης λόγους για τη Χρυσή Αυγή. Είναι καλλιτεχνική συνεργασία. Κάποιο θα πήγαινε τώρα. Καλλιτέχνε είναι καλό καλλιτέχνη ο Σφακιανάκης. Πέρα του γραφικού του άλλου κομματιού, είναι καλό καλλιτέχνη όμω. Και δεν είναι κακό να πάνε συνεργασία κάποιο μαζί. Τώρα και τι έγινε λοιπόν. Τραγούδια. Και τι πάνε πειραδί, ότι όποιο πάνε συνεργασία μαζί του είναι φασίστα. Δεν είπα αυτό, αλλά όταν κάποιο λέει ότι είναι φασίστα. Δεν είπε ποτέ ότι είναι φασίστα. Δεν είπε ότι είναι φασίστα. Δεν είπε ότι είπε χρυσίστε. Δεν είναι φασίστα. Για τον. Μην το αναλύσουμε πάλι, βαριέμαι. Πάλι με κάνει να φαίνομαι ότι υποστηρίζει τον Σφακιανάκη. Δεν είπε ο Σφακιανάκη ποτέ ότι είναι φασίστα. Γιατί ο Σφακιανάκη πιστεύει ότι οι Αυγοί δεν είναι φασίστε. Τι να κάνουμε τώρα. Με κάνει να υποστηρίζει τον Σφακιανάκη. Χειρότερο το πιστεύει. Χειρότερο. Δηλαδή με αφήσαμε να μην μιλήσω. Τρία χιλιάρικα. Επειδή κάθομαι εδώ και δεν μπορώ, θα πάω να κάτσω εκεί στο δεύτερο μέρο.